Λοιπόν, όλο το μυστικό, μας λέει ο πατήρ Πορφύριος, είναι η πίστη. Αδιάκριτη, απαλή, απλή και αφελής. Εναπλότητη και αφελότητη καρδίας. Δεν είναι θέμα επιβολής. Την επιβολή μπορεί να μην την έχει, αλλά την έχει ένας φακίδης. Αυτή η λέξη δεν ακούγεται καλά. Να έχουμε πίστη στο Θεό, ο οποίος μας υπεραγαπά και θέλει να γίνουμε δικοί του. Γι' αυτό επιτρέπει τις αστόνιες χωρίς να παραδοθούμε σε απελπισία, αλλά στην εμπιστοσύνη σε Αυτόν. Άλλωστε λέει ότι δεν δίνει σταυρό μεγαλύτερο από τη δύναμη που έχει ο άνθρωπος να τον σηκώσει. Και αυτό είναι ένα αληθινό πράγμα. Το έχουμε δει πολλές φορές στον εαυτό μας ότι όταν πλησιάζουμε έτσι κάπως στην απελπισία από την αρρώστια, εκεί γίνεται και η λύση της αρρώστιας. Σταματάει δηλαδή. Να αγαπήσουμε τον Χριστό και όλα θα αλλάξουν στη ζωή μας. Από πόσες φορές όμως το έχει γράψει σε αυτό το βιβλίο να αγαπήσουμε τον Χριστό. Αυτό είναι. Το μεγάλο κλειδί είναι αυτό, η αγάπη προς τον Χριστό. Τον αγαπάμε για να πάρουμε ανταπόδομα. Παραδείγματος χάρη την υγεία. Όχι. Αλλά τον αγαπούμε με λαχτάρα από ευγνωμοσύνη. Από ευγνωμοσύνη. Για να μας δώσει αυτός σαν χάρη τη θεραπεία. Δεν προσευχόμαστε με σκοπιμότητα και να λέμε στον Θεό «Κάνε τον τάδε καλά στην υγεία του για να έρθει κοντά σου». Αυτό δεν είναι σωστό. Να υποδεικνύουμε τρόπο στον Θεό, πώς θα πούμε στον Θεό «Κάναμε καλά». Σε ποιον, σε αυτόν που τα πάντα γνωρίζει, του γνωστοποιούμε εμείς τα πράγματα. Εμείς θα προσευχόμαστε. Αλλά ο Θεός μπορεί να μην θέλει να ακούσει. Πολλές φορές πάλι για το συμφέρον το δικό μας, δεν ακούει προσευχές. Περιμένει τη στιγμή που πρέπει ο ίδιος να αποφασίσει τι θα κάνει και τι δεν θα κάνει στον άνθρωπο. Βλέπετε πόσα λεπτά είναι τα θέματα εδώ. Να μην παρακαλάμε λοιπόν να μας κάνει καλά. Εκείνος ξέρει τι είναι το καλό μας και θα ενεργήσει με την άπειρη αγάπη του την οποία έχει στον άνθρωπο. Είναι πολύ άσχημο να παρακαλάμε τον Θεό για ανάγκες μας. Θα πείτε, τον πατέρα μας να μην παρακαλέσουμε. Βέβαια, αν αρρωστήσουμε, άμα χάσουμε κάτι, τον Θεό παρακαλούμε για να το βρούμε. Δεν είναι κακό. Αλλά στην πραγματικότητα δεν πρέπει να γίνεται. Διότι δεν τον παρακαλάμε επειδή νιώθουμε ότι είμαστε μακριά του και δεν τον έχουμε αγαπήσει όπως πρέπει. Δεν ανοίγουμε τα χέρια μας για να πούμε «Θεέ μου, σ' αγαπώ, σε λαχταρά η ψυχή μου». Μα δεν μπορώ να σε αγαπήσω όπως εσύ θέλεις. Αν είναι έτσι να τον παρακαλέσουμε, να τον παρακαλέσουμε. Όμως πάνω στη δυσκολία τον εκβιάζουμε. Δεν τον παρακαλούμε. Δώσε μου το αυτό. Είτε γιατί πονώ, είτε γιατί το θέλω, είτε γιατί το χρειάζομαι. Κοιτάξτε το μυστήριο. Ο Θεός δεν το ξέρει ότι εγώ είμαι δούλος του. Δεν το ξέρει ότι εγώ πονάω. Ασφαλώς και το ξέρει. Ο Θεός γνωρίζει τα πάντα. Είναι ανάγκη λοιπόν να τον παρακαλέσω. Δεν έχω τόσα άλλα που επίγουν την ψυχή μου. Ο σκοπός είναι να με βοηθήσει να τον αγαπήσω. Να τον λαχταρίσει η ψυχή μου. Να μου δείξει τον δρόμο τον Άγιο που πρέπει να ανοίγει η ψυχή και να μιλάει μαζί του. Είναι λοιπόν αυτό το πρέπον στην προσευχή. Να γρυπνήσουμε και αν κοπιάσουμε και αν παρακαλέσουμε. Ένας άνθρωπος με ρώτησε πριν από καιρό, «Πότε θα γίνω καλά?» Α, του λέω, «Άμα λες πότε θα γίνω καλά, ποτέ δεν θα γίνεις καλά». Δεν είναι σωστό να παρακαλείς τον Θεό για τέτοια πράγματα. Παρακαλείς με αγωνία τον Θεό να σου πάρει την ασθένεια, αλλά αυτή τότε σε αναγκάζει και σε αγκαλιάζει και σφίγγει πιο πολύ. Δεν πρέπει να τον παρακαλούμε γι' αυτό, να μην κάνεις προσευχή γι' αυτό. Φοβήθηκε αυτός και μου είπε να μην κάνω προσευχή.
αλίμονο του λέω, προσευχή να κάνεις, και πολύ προσευχή μάλιστα, αλλά για να σε συγχωρέσει ο Θεός, να συγχωρέσει ο Θεός τις αμαρτίες σου. Αυτή είναι η καλή προσευχή. Αυτή πρέπει να επιδιώκουμε. Και να μας δώσει τη δύναμή Του να Τον αγαπήσουμε και να Του δοθούμε. Διότι όσο παρακαλάς να φύγει η ασθένεια, τόσο αυτή κολλάει επάνω σου και σε αγκαλιάζει, σε σφίγγει και δεν διαχωρίζεται από κοντά σου. Αν βέβαια σαν άνθρωπος αισθανθείς εσωτερική δυσκολία και αδυναμία, τότε ας παρακαλέσεις ταπεινά τον Κύριο να σου αφαιρέσει την ασθένεια. Αν φτάσεις σε ένα όριο που δεν πάει άλλο, τότε θα παρακαλέσεις. Αλλά όσο έχεις υπομονή, κερδίζεις πολλά. Κερδίζεις πολλά.